Ενθαρρυντικά σημάδια ανάκαμψης παρουσιάζει από τις αρχές του μήνα η τουριστική κίνηση στη Ρόδο και παρά το γεγονός ότι η μεγάλη φωτιά του Ιουλίου είχε επιπτώσεις στο τουριστικό ρεύμα προς το νησί, η συνολική κίνηση για τη φετινή σεζόν παρουσιάζει θετικό πρόσημο, ειδικότερα από τη μέρα που άνοιξε η τουριστική σεζόν του 2023 στο νησί. Μέχρι και το τέλος του προηγούμενου μήνα ήρθαν με πτήσεις τσάρτερ στη Ρόδο συνολικά 1.413.535 επισκέπτες. Πρόκειται για στοιχεία που κατέγραψε η Fraport Greece από το Μάρτιο μέχρι και τον Ιούλιο για το αεροδρόμιο Διαγόρας και τα οποία αν συγκριθούν με τα αντίστοιχα στοιχεία της κίνησης για το έτος 2022, την καλύτερη τουριστική σεζόν για τον προορισμό μας, δείχνουν ότι υπάρχει μία αύξηση σε ποσοστό 1,84%. Ειδικότερα από τα στοιχεία της προηγούμενης χρονιάς, προκύπτει ότι επισκέφθηκαν τη Ρόδο το διάστημα από το Μάρτιο μέχρι και τον Ιούλιο συνολικά 1.387.491 τουρίστες, αναδεικνύοντας ακόμα και υπό αυτές τις συνθήκες το 2023 ως την καλύτερη χρονιά όλων των εποχών με 26.044 περισσότερους τουρίστες. Μπείτε στο rodiaki.gr για να διαβάσετε περισσότερα για το θέμα.